Χάλαντα και στον πρόεδρο της Βουλής Γιάννη Αλευρά που τα έψελαν τα η χοροδία του ΟΤΕ και οι υπάλληλοι της Βουλής των Ελλήνων. Της Αθήνας ορκίστηκαν σήμερα στις 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο παλιό Δημαρχιακό Μέγαρο της Οδού Αθηνάς. Η νέα Δημοτική Αρχή ορχίστηκε από τον Νομάρχη Αθηνών Θόδωρο Βιενόπουλο, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Μάνιου Κουτσόγιωργα και πλήθους κόσμου που είχε κατακλείσει τα θεωρία. Ο Νομάρχης Αθηνών, σε σύντομη ομιλία του, ευχήθηκε να είναι γόνιμη συνεργασία Δήμου και Νομαρχίας, έτσι όπως την θέλουν και οι ανάγκες αλλά και οι θεσμοί που καθιερώθηκαν από την πολιτεία. Σε χαιρετισμό του, ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων, Μιλτιάδης Εύερτ, ευχήθηκε σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους καρποφόρα συνεργασία με κοινό στόχο να γίνει καλύτερη η Αθήνα. Τόνισε επίσης ότι σκοπός της νέας Δημοτικής Αρχής είναι το Δημοτικό Συμβούλιο να μην αποτελέσει άθροισμα παρατάξεων. Ο προηγούμενος Δήμαρχος της Αθήνας, Δημήτρης Μπέης, σε δήλωσή του και από την κινητοποίηση χιλιάδων αστυνομικών που προσπαθούσαν να τις εμποδίσουν. Η πρωτοχρονιά άρχισε με μια νυχτερινή διαδήλωση 3.000 φοιτητών γύρω από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Το αίτημά τους ήταν να απελευθερωθούν οι συνάδελφοί τους που είχαν συλληφθεί προηγουμένως. Μόλις φώτισε, εκατοντάδες άτομα, κυρίως φοιτητές, άρχισαν να σειραίουν στην μεγάλη πλατεία Tiananmen της Κινέζικης Πρωτεύουσας, όπου σύμφωνα με τις αφίσες τείχου που είχαν εμφανιστεί στο Πανεπιστήμιο, επρόκειτο να γίνει μεγάλη φοιτητική συγκέντρωση υπέρ της διεύρυνσης της δημοκρατίας. Όμως, χιλιάδες αστυνομικοί είχαν ζώσει την πλατεία και προσπαθούσαν με απλά σπροξήματα να αποθαρρύνουν κάθε απόπειρα συγκρότησης διαδήλωσης. Σε μια στιγμή, μερικές εκατοντάδες φοιτητές, φτιάχνοντας τετράδες, άρχισαν να κάνουν πορεία μέσα στην πλατεία, τραγουδώντας την Κομμουνιστική Διεθνή. Μέσα σε λίγα λεπτά, και ενώ ο αριθμός τους ξεπερνούσε τους 2.000, έκαναν την εμφάνισή τους πανό με συνθήματα υπέρ του γυραιού ηγέτη Τιενγκ Σιάοπινγκ, των μεταρρυθμίσεων και της δημοκρατίας. Κεντρικό σύνθημα ήταν το δικαίωμα στη διαδήλωση. Επί μία ώρα οι φοιτητές διαδήλωναν σχεδόν τρέχοντας, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τους διαλύσουν με πιο βία πλέον μέσα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για αρκετές συλλήψεις. Την ίδια ώρα εκατοντάδες φοιτητές έκαναν διαδήλωση σε άλλο σημείο του Πεκίνου, τραγουδώντας και πάλι τη Διεθνή. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι χιλιάδες φοιτητές διαδηλώνουν στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου ζητώντας να απελευθερωθούν χωρίς όρους οι τέσσερις συναδελφοί τους που συνελήφθησαν προηγουμένως στην πλατεία Tiananmen. Παδόπουλου και του νομάρχη Θεσσαλονίκης Νίκου Πινακίδη. Μιλώντας ο Υπουργός, αφού ευχήθηκε επιτυχία στο έργο της νέας Δημοτικής Αρχής, είπε ότι αυτή θα έχει την πλήρη συμπαράσταση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε κάθε τι που θέλει να προωθήσει, με μοναδικό στόχο την αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπογράμμισε ακόμη ότι οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή αποτελεί το βάθρο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και ότι πρέπει να διατηρηθεί στον υψηλό αυτό βαθμό. Ακολούθως πήρε το λόγο ο νομάρχης Θεσσαλονίκης Νίκος Πινακίδης, ο οποίος τόνισε ότι τα προβλήματα της πόλης προωθούνται σε λύση μόνο με τη συμβολή όλων στα πλαίσια μιας καθημερινής και ειλικρινού συνεργασίας. Χαιρετισμό επίσης απίφθηναν ο υποψήφιος δήμαρχος Στέλιος Νέστορ και ο απερχόμενος δήμαρχος Θεοχάρης Μαναβής. Τέλος, μίλησε ο νέος δήμαρχος Σωτήρης Κούβελας, ο οποίος μεταξύ των άλλων τόνισε ότι η νέα Δημοτική Αρχή έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με την κυβέρνηση για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο νέος δήμαρχος είπε ακόμη ότι θα δοθεί μεγάλη έμφαση στα στοιχεία εκείνα που ήταν κοινά με τα προγράμματα των άλλων συνδυασμών για την εφαρμογή του νέου προγράμματος που πρόκειται να ακολουθήσουν και ότι η πρόθεσή τους είναι να εμπλουτιστεί αυτό και με τις προτάσεις των άλλων παρατάξεων που ο διάλογος και οι αρχές της καλής συνεργασίας θα αποδείξουν χρήσιμες. Οι υποβαθμισμένες περιοχές και οι ασθενέστερες τάξεις έχουν προτεραιότητα στα προγράμματά μας, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος ξεκινάει αμέσως την ίδρυση και λειτουργία 20 παιδικών σταθμών, οδείων, χωροδιών και γυμναστηρίων σε όλους τους συνοικισμούς. Στην τελετή παραβρέθηκαν ο διοικητής.
Στην ομιλία του κατά την τελετή εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στο παλιό Δημαρχείο, ο Δήμαρχος της Αθήνας ανέφερε τα σημεία εκείνα που, όπως είπε, θα αποτελέσουν την αρχή της πορείας προς τη νέα εποχή. Τα σημεία αυτά είναι η κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής στην πρωτεύουσα και η ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων με άλλες πόλεις από όλο τον κόσμο. Στο σημείο αυτό, ο κ. Σέβερτ υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή θα συμπαρασταθεί σε όλες τις ειλικρινείς προσπάθειες από οπουδήποτε και αν προέρχονται για την ειρήνη και τη μείωση των εξοπλισμών. Επίσης, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από συντονισμένο αγώνα, που θα αναλάβει, όπως είπε, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, στην παρέμβαση του Δήμου στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας και του πολιτισμού και στη διαφύλαξη και προστασία των δικαιωμάτων του Δημότη. Για την επιτυχία του έργου μας κατέληξε ο κύριο Σέβερτ, αποβλέπουμε σε μια επικοδομητική και δημιουργική συνεργασία με την κυβέρνηση, γιατί μας συνδέει η προσφορά των υπηρεσιών για την πρόοδο και την ευημερία του λαού. Κατά την τελετή εγκατάσταση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αγιασμός, στον οποίο χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Παραβρέθηκαν ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανανέωσης Κωστής Στεφανόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καλούδης, ο γραμματέας του ΚΚΕ Εσωτερικού Λεωνίδας Κύρκος, ο βουλευτής επικρατείας Γεώργιος Μαύρος, βουλευτές, πρεσβευτές ξένων χωρών και πολλοί κόσμος. Εκπρόσωποι των φοιτητών δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι οι κινητοποιήσεις τους για τον εκδημοκρατισμό της χώρας θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Εν τω μεταξύ, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι οι φοιτητές που είχαν συλληφθεί στις προηγούμενες διαδηλώσεις, αφού τους έγινε η κατάλληλη νουθεσία από την Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας. Φοιτητές δήλωσαν στο ίδιο πρακτορείο ότι το κυριότερο αιτήμά τους είναι να προχωρήσει με γοργότερο ρυθμό η κοινωνική και οικονομική μεταρρύθμιση του Deng Xiaoping. Αντίθετα, εφημερίδες του Πεκίνου γράφουν ότι στην Κίνα αναπτύσσεται ισχυρό ρεύμα υπέρ του Κομμουνιστικού Κόμματος και ότι δεν θα γίνει δεκτό να αμφισβητηθεί η εξουσία του κόμματος. Οι διαδηλώσεις στην πλατεία της Επουράνιας Γαλήνης εναλλάσσονταν αυτό το 24ωρο με τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την επικράτηση του σημερινού καθεστώτος. Οι εκδηλώσεις είχαν την ονομασία «Σύνθημα για ένα όμορφο μέλλον της πατρίδας μας» και έγιναν μπροστά στο Μνημείο των Ηρώων. Στις τελετές είδαν, οι οποίες, όπως κατήγγειλαν, δημοσίευσαν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη εξέγερσή τους. Οι φοιτητές εξέφρασαν ωστόσο την υποστήριξή τους προς τον γυραιό ηγέτη της Κίνας Deng Xiaoping και τις μεταρρυθμίσεις που έχει εξαγγείλει. Λίγο αργότερα, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πεκίνου μετέδωσε ομιλίες τριών καθηγητών που καλούσαν τους φοιτητές να σταματήσουν τις διαμαρτυρίες τους. Στις Φιλιππίνες, η πρόεδρος Κορασόν Ακίνο άρχισε την εκστρατεία της εν ώψη του δημοψηφίσματος για το νέο σύνταγμα. Σήμερα, η Μανίλα συγκλονίστηκε από διαδηλώσεις εργατών οι οποίοι διαμαρτύρονται. Ξέρετε, έχουν υπάρξει ορισμένες ανακοινώσεις. Είναι για μας σαφές ότι οποιαδήποτε υπαναχώρηση από την, θα έλεγα, νομοθετημένη αυτή 7-10 αναλογία αποτελούν μια πράξη η οποία δεν θα εκτιμηθεί από τη χώρα μας και από το λαό μας. Ο ύπατος πρόεδρος και οι εκπρόσωποι του Προεδρείου της ΑΧΕΠΑ συναντήθηκαν σήμερα και με τον Υπουργό Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια. Ο κύριος Παπούλιας τους ενημέρωσε για τα γενικότερα θέματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς και για την πορεία των εθνικών μας θεμάτων και, όπως ο Πρωθυπουργός, τόνισε τη σημασία της δυναμικής παρουσίας της ομογένειας στην υποστήριξη. Καθολική ήταν, σύμφωνα με τους οργανωτές, η συμμετοχή των εργαζομένων στη σημερινή απεργία που κήρυξαν οι ΓΕΣΕΕ και οι ΑΔΕΔΗ σε όλη τη χώρα. Κύριο αίτημα της πανελληνικής κινητοποίησης είναι η αλλαγή της εισοδηματικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση για το 1987. Σήμερα δεν λειτουργήσαν οι υπηρεσίες του δημοσίου, ενώ κλειστοί έμειναν και οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης τα ιδιωτικά και τα δημόσια σχολεία. Κλειστές έμειναν και οι τράπεζες. Ακόμη δεν λειτουργήσαν οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες, ενώ κλειστά έμειναν και πολλά καταστήματα έπειτα από απόφαση των εμποροϋπαλλήλων να συμμετάσχουν στη σημερινή κινητοποίηση. Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργήσαν τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας, ενώ το ίδιο έγινε και για τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και τα ελληνικά ταχυδρομεία. Μεγάλη συμμετοχή είχαν και οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Έτσι δεν κινήθηκαν τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, τα πράσινα λεωφορεία των ΙΣΑΠ και ο υπόγειος σιδηρόδρομος. Επίσης, δεν έγιναν τα δρομολόγια του ΟΣΕ, ενώ και στα λιμάνια της χώρας έδεσαν τα επιβατικά και τα εμπορικά πλοία.
Τέλος, καμιά πτήση δεν πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό της χώρας λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων της Ολυμπιακής στη σημερινή απεργία. Στην Αθήνα έγιναν τρεις συγκεντρώσεις. Η πρώτη, στο πεδίο του Άρεως στις 10 η ώρα το πρωί, οργανώθηκε από τη διοίκηση της ΓΕΣΕ. Βασικός ομιλητής της συγκέντρωσης ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Δραυτόπουλος. Ο κύριος Δραυτόπουλος τόνισε ότι οι εργαζόμενοι αγωνίζονται για ενίσχυση των χαμηλών μισθών με κάλυψη των απολειών που προήλθε από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και πρόβαλε το αίτημα να προχωρήσει η αλλαγή με πιο γρήγορους ρυθμούς και πιο τολμηρά βήματα. Είπε ακόμη ότι τα οικονομικά μέτρα που ελήφθησαν τον Οκτώβριο του 1985 ήταν σοβαρό πλήγμα για το εισόδημα των εργαζομένων. 15 μήνες μετά, πρόσθεσε ο κύριος Δραυτόπουλος, τα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας ανοίγουν ένα παράθυρο αισιοδοξίας. Από εδώ και στο εξής όμως, η εργοδοτική πλευρά πρέπει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ έκανε επίσης την ακολουθή δήλωση. Σήμερα η εργατική τάξη πρόβαλε τα αιτήματά της και τα αποτελέσματα αυτής της κινητοποίησης δεν θα αργήσουν να φανούν. Την ίδια ώρα με τη συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως έγινε και η συγκέντρωση των δημοσίων υπαλλήλων σε κεντρικό θέατρο στην Αθήνα. Ο μιλητής ήταν ο πρόεδρος της οργάνωσης, κ. Σπύρος Γιατράς, ο οποίος, μιλώντας στους συγκεντρωμένους, είπε ότι η σύμπτωση της απεργιακής κινητοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων με τις κινητοποίησεις των εργαζομένων στον εργατικό τομέα ανοίγει νέες προοπτικές για τα συνδικαλιστικά πράγματα. Προειδοποίησε την κυβέρνηση ότι η σημερινή απεργία αποτελεί μόνο την αρχή των κινητοποιήσεων για την ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου. Μετά τη συγκέντρωση, οι δημόσιοι υπάλληλοι κατευθύνθηκαν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου επέδωσαν ψήφισμα με τα οικονομικά και θεσμικά τους αιτήματα. Η τρίτη συγκέντρωση στην Αθήνα έγινε στις 11 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος με διοργανωτή το Εργατοπαλληλικό Κέντρο της Αθήνας και άλλες ομοσπονδίες. Μίλησαν τρία μέλη της διοίκησης του κέντρου και ο πρόεδρος του και κεντρικός ομιλητής Δημήτρης Κωστόπουλος. Στην ομιλία του, ο κ. Κωστόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει οικονομική πολιτική γιατί βρίσκεται σε πλήρη διάσταση με το εργατικό κίνημα και προειδοποίησε ότι θα κλιμακωθούν οι αγώνες για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων. Επίσης και από τους υπόλοιπους ομιλητές υπογραμμίστηκε η ανάγκη να αποκατασταθεί η δημοκρατική λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος και ζήτησαν να καταργηθούν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Επίσης ζήτησαν να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργαζομένων και να κατοχυρωθεί νομοθετικά η ΆΤΑ. Μετά τη συγκέντρωση διαβάστηκε ψήφισμα και έγινε πορεία προς την Ομόνοια, όπου οι συγκεντρωμένοι